κατηγορούμενοι και πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Ζητήσαμε τον Βασίλη Σωτηρόπουλο, ήταν ο συνήγορος της Ρένα Δούρου, να βγει να πει δύο κουβέντες. Και τον έχουμε, νομίζω, να μας πει και αυτός από τη δική του πλευρά. Καλησπέρα. Καλώς φίλος της εκπομπής εδώ στο Χωρίς Μακιγιάζ. Συζητάμε πάρα πολλές φορές και για τα δικαιώματα, θα τον θυμάστε, και για το θέμα της επιστολικής ψήφου, η οποία πήγε έτσι και έτσι. Λοιπόν, να βάλω το κομμάτι των πολιτικών ευθυνών. Η κυρία Δούρου αθώθηκε. Καταρχήν, να κάνω μια ανθρώπινη ερώτηση. Αθώθηκε, δικαιώθηκε? Η κυρία Δούρου από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή αυτής της εθνικής τραγωδίας, είχε δηλώσει, όπως όλοι νομίζω θυμόμαστε, σε συνέντευξή της, ότι κανείς δεν μπορεί να λέει ότι τα κάναμε όλα σωστά από τη στιγμή που υπάρχουν νεκροί. Δηλαδή, από την αρχή είχε θέσει το ζήτημα αυτό. Ότι δεν, και ακόμα και σήμερα λέει ότι δεν μπορώ να μιλήσω για δικαίωση σήμερα. Παρόλο που αθώθηκε. Όχι με την έννοια του ότι αναλαμβάνει κάποιο είδους ευθύνη, αλλά του ότι έχει την ενσυναίσθηση να εκφράσει την τεράστια ανησυχία της και αγωνία της και την κατανόησή της απέναντι σε θύματα τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να θεωρούν ότι όλοι είναι ένοχοι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ανεξάρτητα από την κρίση του δικαστηρίου, έχουμε τα θύματα τα οποία έχουν υποστεί το μεγαλύτερο δυνατό πόνο από όλους. Η περίπτωση της κυρίας Δούρου είναι μια υποσημείωση σε αυτή τη δίκη. Έτσι. Ήταν η 15η κατηγορούμενη από τους 21 σε σύνολο. Και ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους για τους οποίους το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχαν τελείς κάποιο ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, το δικαστήριο δεν θα κρίνει με βάση τη συναισθηματική κατάσταση και δεν το έκρινε, όπως φαίνεται. Ή με βάση, ας πούμε, την περιουραίουσα ατμόσφαιρα ή με το τι πιστεύει η κοινή γνώμη, αλλά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει συγκεκριμένες ποινικές διατάξεις και να κρίνει αν η συμπεριφορά του Περιφερειάρχη, της Περιφερειάρχη, συνέστησε το ποινικό αδίκημα για το οποίο κατηγορήθηκε και έκρινε ότι δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση. Το κριτήριο της πολιτικής ευθύνης είναι αντικειμενικό, θεωρείτε, κύριε Σωτηρόπουλε, και εδώ τι ρόλο έπαιξε στην υπόθεση? Κοιτάξτε, η πολιτική ευθύνη είναι μια διαδικασία πιο σύνθετη, η οποία αφορά το σύνολο της κοινωνίας, αφορά το πώς τοποθετείται ένα πολιτικό πρόσωπο απέναντι στους συμπολίτες του. Και όπως όχι, λέω σε μια τέτοια τραγωδία, όπως το μάτι, δεν λέω θεωρητικά, γενικά. Σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση σας λέω. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι κάτι το οποίο καταλογίζεται τελικά στην κάλπη και με την ψήφο του ελληνικού λαού. Έτσι. Η κυρία Δούρου ήταν υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του 2019. Ήρθε στο δεύτερο γύρο. Μετά εξελέγει στις εκλογές του 2023 βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναλάβει το σκέλος εκείνο που αναγνωρίζουμε πολιτική ευθύνη, έχει τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί αυτή είναι η πολιτική ευθύνη, το να τεθείς στην κρίση του ελληνικού λαού, και ο ελληνικός λαός πρώτον δεν της ανανέωσε τη θητεία της στην περιφέρεια, δεύτερον την εξέλεξε βουλευτή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι, επαναδιατυπώσω λίγο την ερώτηση της Δεν είναι έτσι, γιατί τον κύριο Καραμαλή φωνάζουμε τον εξέλεξε ο Σαραϊκός λαός. Ναι. Δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Πρώτα απ' όλα, κακώς ανοίγουμε ένα θέμα το οποίο δεν έχει νόημα. Ναι, δεν έχει νόημα. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Γι' αυτό δεν μιλώ. Θα ήθελα όμως, επειδή το κάνετε, θα ήθελα να θυμίσω ότι η κυρία Δούρου ήταν αυτή η οποία παραιτήθηκε από τη βουλευτική της ασυλία το 2023 και ήταν η πρώτη πράξη που έκανε η Βουλή όταν συγκροτήθηκε σε σώμα. Μάλιστα, τρέχαμε τότε να υποβάλουμε κατεπίγουσα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Το πρώτο πράγμα που θα συζητηθεί να είναι η άρση της ασυλίας της κυρίας Δούρου. Και πιο πριν, όταν είχε εκδοθεί το βούλευμα για να ξεκινήσει η δίκη, εμείς ήμασταν αυτοί που πήγαμε στην εισαγγελία τον Αύγουστο του 2022 και καταθέσαμε το αίτημα της κυρίας Δούρου μην καθυστερήσουμε ούτε μία μέρα από την έναρξη της δίκης. Εγώ θέλω να επαναδιατυπώσω την ερώτηση, όχι γιατί δεν ήταν σωστά διατυπωμένη, για να μην παρεξηγηθώ, είμαι πολύ μικρός για να διορθώσω την ύλη. Θέλω να επαναδιατυπώσω την ερώτηση λέγοντας το εξής. Όντως η Ρένα Δούρου στην υπόθεση του Ματιού δείχτηκε με το δάχτυλο. Το «Η Δούρου φταίει» είχε μείνει σλόγγαν. Όμως είδαμε την αθώωση και όλων των υπολείπων που είχαν μια πολιτική θέση και ήταν κατηγορούμενοι. Σας ζητώ αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε
παρακολουθώντας αυτή τη δίκη, έχοντας πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη Ρένα, την κυρία Δούρου, αλλά και για το ότι κανένας τελικός από τους αυτοδιοικητικούς, για παράδειγμα, πολύ μάλλον από τους πολιτικούς προϊσταμένους των Υπουργείων που είχαν αρμοδιότητα, δεν καταδικάστηκε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν κατηγορούμενοι ήταν αυτά που λέτε. Ήταν στελέχη και ηγετικά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είχαμε κάποιον υπουργό. Κανένας δεν κατηγορήθηκε. Αυτοδιοικητικά στελέχη. Ακριβώς. Επομένως, όταν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις θέσεις αυτής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε να δείτε, αν παρακολουθήσει κανείς τη δίκη αυτή, η οποία ήταν μια δίκη η οποία κράτησε πάρα πολλές συνεδριάσεις από τον Οκτώβριο του 2022, θα μπορούσε να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιοι έχουν τελικά στοιχεία ευθύνης και ποιοι δεν συνέδραμαν εκεί που έπρεπε για να αποτραπεί το μοιραίο αυτό και τραγικό συμβάν. Αυτό αποτυπώνεται και στην απόφαση του δικαστηρίου. Εκτιμώ πως ναι. Βέβαια πρέπει να τη δούμε την απόφαση σε κείμενο, έτσι, για να το δούμε όλο αυτό. Αλλά έχουμε ακούσει σαφέστατα τις απολογίες όλων των κατηγορουμένων. Και όπως φαίνεται, ξέρετε, μάλλον πριτάνευσε το εξής ποινικό δόγμα. Ότι εδώ πέρα και διοικητικό, ότι η πυροσβεστική είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείριση. Και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, όπως είναι, ας πούμε, η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια, οι Δήμοι, έχουν ένα καθαρά επικουρικό ρόλο, οπότε ελέγχονται μόνο αν έχουν συνδράμει στην πυροσβεστική. Mm-hmm. Αυτό εξετάζει το δικαστήριο. Έχει στείλει, ας πούμε, η Περιφέρεια τις υδροφόρες που έχει, σύμφωνα με τα αιτήματα της πυροσβεστικής. Έχει στείλει τα μηχανήματα. Αυτά είναι που κρίνουν τελικά την ευθύνη ή μη της περιφέρειας. Αντίστοιχα με το Δήμο, αν έχει επιτελέσει και αυτό στα καθήκοντά του για να βοηθήσει την πυροσβεστική ή όχι. Θα το δούμε βέβαια και στο κείμενο της απόφασης αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, κύριε Σωτηρόπουλε, ειλικρινά. Να είστε καλά. Λοιπόν.